Άλλο ένα θέμα σοβαρό. Έχουμε αυτή τη στιγμή. Το σεισμόπληκτους. Το σεισμόπληκτους. Είναι σε απόγνωση άνθρωποι, μαγειρεύουν έξω στα χωράφια και επίσης θα επιστρέψουν σε σπίτια τα οποία είναι ακατάλληλα και είναι επικίνδυνα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Να θυμηθούμε ότι πριν δύο χρόνια, σχεδόν 2,5, 27 Σεπτεμβρίου του 2021, έγινε ο σεισμός στο Αρκαροχώρι. Λίγοι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. Και αυτοί που μπόρεσαν να τα αξιοποιήσουν. Τώρα έχουμε δύο ηλικιωμένες γυναίκες, κυρία Μαρία και κυρία Κρυστάλη, οι οποίες μαγειρεύουν στις αυλές τους. Στις αυλές των σπιτιών. Μαγειρεύουν στις αυλές τους, που είναι λαβωμένα τα σπίτια τους. Κι όμως μαγειρεύουν οι γυναίκες. Δεν έχουν καμία φροντίδα εκεί. Αυτό είναι το κοινωνικό κράτος. Και πάμε να δούμε, πάμε να ακούσουμε τις γυναίκες τις ίδιες. Βεβαίως. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε να δούμε τις γυναίκες. Δεν είχε κίσκους για όλους. Είναι το πιο άδικο πράγμα. Εμένα δεν μου δίνανε, διότι το σπίτι της γονείς το όνομα. Εδώ θέλουμε να μένουμε και ζητάμε να μας βοηθήσουν, γιατί 2,5 χρόνια τώρα δεν έχει φανεί άνθρωπος. Τίποτα. Και από ό,τι ακούμε και από ό,τι μας λένε και από την τηλεόραση που ακούμε, τίποτα. Τίποτα βοήθεια. Τίποτα. Δεν φοβόσαστε, κυρία Μαρία? Τι να φοβόμαστε. Έχουν περάσει τόσα πράγματα που η καρδιά μας έχει σκληρή εγκατάλειψη. Δηλαδή, δουλέψαμε στη ζωή μας πολύ σκληρά. Πονέσαμε, κάναμε, αλλά είχαμε το ανάστημα και... Αλλά αυτό το πράγμα μας έριξε. Και εμείς και οι γονείς μου και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους αισθάνονται ανασφάλεια που μένουν σε ένα σπίτι που είναι μη κατοικήσιμο, που είναι κίτρινο μη κατοικήσιμο. Όμως από το να τους βλέπεις να πέφτουν ψυχολογικά, καλύτερα να είναι χαρούμενοι, γιατί αυτοί αποφασίζουν και έτσι όπως ήταν άρχοντες όλη τους τη ζωή, έτσι θέλουν να συνεχίσουν. Μάλιστα. Βλέπετε το τι συμβαίνει. Αυτή είναι η Ελλάδα! Έτσι! Και πού? Στην Κρήτη. Ποιοι είναι την Κρήτη? Μητσοτάκης, Κασελάκης, Ανδρουλάκης. Φανταστείτε. Όλοι αυτοί έχουν εγκαταλείψει το νησί τους. Έχουν εγκαταλείψει το νησί τους. Και εμείς στεκόμαστε και στηρίζουμε την Κρήτη. Όπου έτσι. Η αείμνηστη γιαγιά μου κρητικά ήταν. Έτσι, για να το μαθαίνει και ο κόσμος.